Κύριε Λύκο, θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια για το τι θα συμβεί στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου. Πρόσφατα καλέστηκαν οι δημοτικές παρατάξεις στο δημοτικό κτίριο που τους έγινε παρουσίαση της μελέτης της Σοφοκλής Βενιζέλου. Είναι γνωστό ότι η Περιφέρεια Αττικής μας έχει εγκρίνει δύο πολύ καλές μελέτες της Σοφοκλή Βενιζέλου και 11 παιδικών χαρών στο Δημοπεριστήριο. Είναι δύο διαφορετικές μελέτες, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την υπηρεσία μας και τις οποίες τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της ανακοίνωσής τους και της προγραμματικής σύμβασης, την οποία θα υπογράψει ο Δήμαρχος Περιστερίου με την Περιφερειατική, την Περιφερειάρχη κυρία Δούρου. Για τη Σοφοκλή Βενιζέλου θέλω να πω ότι είναι μια μεγάλη ανάπλαση στο τέταρτο διαμέρισμα, ενώ ο κυρίαρχος δρόμος του τέταρτου διαμερίσματος είναι ο βασικός άξονας, δηλαδή δρόμος του τετάρτου διαμερίσματος, ο οποίος αναπλάθεται από την αρχή του μέχρι το τέλος. Προσπαθούμε να δώσουμε χώρο στον πεζό να περπατήσει, να τρέξει, να μην κινείται μέσα στους δρόμους και ανάμεσα στα αυτοκίνητα, αλλά μόνο στο πεζοδρόμιο, χωρίς εμπόδια και χωρίς καθυστερήσεις. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να φτιάξουμε ένα δρόμο λοιπόν κυρίαρχο στο τετάρτο διαμέρισμα που θα μπορεί ο δημότης μας να τον εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεύτερον, να τον εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι επιχειρήσεις και τα μαγαζιά, σκοπεύοντας να αναπτυχθεί η εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή. Προσθέτουμε πάρα πολλά δέντρα, δηλαδή εκατοντάδες είναι τα δέντρα τα οποία θα μπουν, πάρα πολλά φωτιστικά για να περπατά με ασφάλεια το βράδυ ο δημότης, και αναπλάσεις σε διάφορες πλατείες και κομμάτια τα οποία υπάρχουν εκεί. Η άναρχη στάθμευση που υπήρχε στην περιοχή θα σταματήσει, γιατί τώρα πλέον τα αυτοκίνητα θα παρκάρουν στη σωστή τους θέση. Αυτό πιστεύω ότι θα δώσει νέα πνοή στο τέταρτο διαμέρισμα, μαζί με τα άλλα έργα τα οποία έχουν γίνει αλλά και εκτελούνται αυτή τη στιγμή, όπως το πάρκο στη Τσαλαβούτα, θα συντελέσει στο ότι το διαμέρισμα αυτό, το οποίο θεωρείται ένα υποβαθμισμένο διαμέρισμα για το Δήμο μας, θα γίνει πρότυπο ανάπτυξης για την περιοχή. Όσον αφορά τις παιδικές χαρές, θα θέλατε να μας πείτε το πρόγραμμα, λίγα λόγια, και γενικά ποιο είναι το πρόγραμμα των παιδικών χαρών στο Δήμο Περιστερίου. Όσον αφορά τις παιδικές χαρές, μπήκαμε με την Περιφέρεια Αττικής σε μια συνεργασία για να φτιάξουμε τις παιδικές χαρές του Δήμου Περιστερίου. Είναι γνωστό ότι οι παιδικές χαρές του Δήμου Περιστερίου είναι πάρα πολλές, είναι γύρω στις 60 με 70. Είναι επίσης γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια έχει βγει ένας νόμος όπου χρειάζονται όλες οι παιδικές χαρές να είναι πιστοποιημένες. Να αλλάξουν δηλαδή τα όργανά τους, να αλλάξουν οι τάπητες κάτω, να γίνουν πιο ασφαλή για τα παιδιά, και όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Για να γίνουν όμως χρειάζονται χρήματα και επιχορηγήσεις. Ο Δήμος προσπαθεί από τα δικά του χρήματα να κάνει όσες παιδικές χαρές μπορεί. Έχουμε και τη βοήθεια αυτή τη στιγμή και της Περιφέρειας, που θα αναπλάσουμε μαζί 11 περίπου παιδικές χαρές. Γίνονται αυτή τη στιγμή οι μελέτες σε όλο το Περιστέρι και στα 4 διαμερίσματα θα είναι αυτές οι 11 παιδικές χαρές. Θα επιλέξουμε να είναι οι βασικότερες όσον αφορά αυτή την εργολαβία και θα συνεχίσουμε με άλλες προσπάθειες στο μέλλον για να τις αναπλάσουμε όλες και να παίζουν τα παιδιά πλέον σε ασφαλή όργανα και τάπητες και περιβάλλον για αυτά.